Xiaomi, μια εταιρεία η οποία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και στο κανάλι μας έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλά από τα προϊόντα της. Αλλά ένα προϊόν το οποίο μας έχει ξεφύγει είναι οι projectors της. Στο κανάλι μας έχουμε το Wabo DALI 1, έναν από τους πιο φτηνούς και προσιτούς βιντεοπροβολήσεις της εταιρείας. Βλέπετε, τέκονο κανάλι, Γιάννης εδώ και αν έχετε και εσείς περιέργεια να δείτε την ποιότητα κατασκευής, πώς συνδέεται, πώς λειτουργεί και τι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει ο Wabo DALI 1 στο εύρος τιμής περίπου 100 με 120 ευρώ, δεν έχετε παρά να μας κάνετε παρέα μέχρι το τέλος του βίντεο. Ενώ παράλληλα, εάν θέλετε να μας βοηθήσετε, κάντε μια γραφούλα στο κανάλι μας, πατώτε αυτό εδώ το κουμπάκι, ναι, TECHON.gr, πατήστε και το καμπανάκι να βλέπετε πρώτα βίντεό μας και δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Για έλατε να μετατρέψουμε το σπίτι μας σε ιδιωτικό κινηματογράφο. Πάμε να δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια τι μας δείχνει η συσκευασία. Βλέπουμε εδώ ότι μπορεί να έχουμε να χαρούμε απεριόριστα και να έχουμε μια απεριόριστη φαντασία μέσω του βιντεοπροβολέα μας. Μια όμορφη εικόνα, εδώ βλέπουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το βάρος, το μοντέλο. Enjoy the Unlimited, να χαρούμε τις μεγάλες δυνατότητες, τις άπειρες, Wabo και DALI 1. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τη συσκευασία και να δούμε τι περιέχεται μέσα σε αυτήν. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το εγχειρίδιο χρήσης και όπως μας συνθίζει η Xiaomi δεν περιέχει ελληνικά. Οπότε το προσπερνάμε με διακριτικότητα και πάμε στα ενδότερα. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ο ίδιος ο βιντεοπροβολέας μας. Το βάζουμε προσωρινά στην άκρη και βλέπουμε τον αντάπτορα τροφοδοσία ρεύματος του βιντεοπροβολέα μας και επίσης βλέπουμε ένα όμορφο και πάρα πολύ πρακτικό και ποιοτικό τηλεκοντρόλ το οποίο συνοδεύεται μαζί με το βιντεοπροβολέα μας και βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. Βέβαια, όπως μας συνηθίζει για άλλη μια φορά η Xiaomi, δεν εμπεριέχονται μέσα οι μπαταρίες. Βλέπουμε εδώ τα κουμπιά, όμορφο τηλεκοντρόλ και όπως είπαμε δεν εμπεριέχονται οι μπαταρίες. Πάμε τώρα στον ίδιο το βιντεοπροβολέα. Εδώ βλέπουμε το κουμπί εκκίνησης, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή. Από μπροστά βλέπουμε το γυάλινο φακό μας. Ξεφλουδίνιζουμε το πλαστικό, η χαρά του unboxer. Βλέπουμε αχνοφαίνεται ο σένσορας από μπροστά δίπλα στον φακό μας και από κάτω βλέπουμε την κάμερα η οποία βοηθάει στην αυτοβελτίωση της εικόνας του βιντεοπροβολέα και τις γρίλιες εξαγωγής του αέρα. Το λογότυπο. Από τη μία πλευρά και από την πίσω μεριά βλέπουμε τα ηχεία 2-5 W. Από την πάνω μεριά βλέπουμε το βίσμα τροφοδοσίας, USB Type Alpha, HDMI και έξοδο για τον ήχο μας. Από την κάτω μεριά βλέπουμε την εισαγωγή του αέρα, το οποίο περιέχεται και φίλτρο, το είναι αφαιρούμενο και καθαρίζεται. Όμορφος και ποιοτικός σχεδιασμός. Εδώ βλέπουμε ό,τι περιέχεται μέσα στη συσκευασία. Τον προτζέκτορά μας, το τηλεκοντρόλ μας, το εγχειρίδιο χρήσης, εννοείται τον αντάπτορά μας και το καλώδιο. Πάμε σιγά σιγά τώρα να τον συνδέσουμε για να τον λειτουργήσουμε. Τον βάζουμε σε ένα τρίποδο ή μπορούμε να το τοποθετήσουμε πάνω στο τραπέζι όπως εμείς θέλουμε. Παίρνουμε τον αντάπτορά μας, το συνδέουμε στο κατάλληλο βίσμα, τοποθετούμε στο ρεύμα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πατήσουμε το κουμπί της εκκίνησης που βρίσκεται από την πάνω μεριά. Και βουάλα. Αμέσως μεταφερόμαστε στην εικόνα, την πρώτη μας εικόνα, Wabo, το λογότυπο και να χαρούμε το απέραντο. Πάμε σιγά σιγά, αμέσως μπαίνουμε στη διαδικασία αυτοβελτίωση της εικόνας, ευκρίνεια και να χωρέσει μέσα στο κάδρο το οποίο βλέπει ο προτζέκτορας μας. Αυτόματα γίνονται όλα αυτά χωρίς τη δικιά μας παρέμβαση, βέβαια μπορούμε να το κάνουμε και χειροκίνητα. Οπότε ακολουθάμε την εικόνα, βρίσκουμε τη γλώσσα, βέβαια όπως μας συνηθίζει για ακόμα μια φορά η Xiaomi δεν υποστηρίζει ελληνικά. Οπότε το βάζουμε στα αγγλικά, βλέπουμε εδώ την πληθώρα των γλωσσών, αλλά ελληνικά δεν βρίσκουμε πουθενά. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε σε τι θέση θα έχουμε τον προτζέκτορά μας, επιλέγουμε το δίκτυό μας, το συνδέουμε. Μας δείχνει τα συγχαρητήρια. Πάμε να αποδεχτούμε τους όρους και τις διαδικασίες, εδώ πουλάμε κανένα νεφρό, την ψυχή μας στο διάλογο, δεν ξέρουμε. Απλά συμφωνούμε και προχωράμε.
Αμέσως πάμε στην πρώτη εικόνα και εδώ βλέπουμε το μενού του βιντεοπροβολέα. Ρυθμίζουμε το δίχτυό μας, μετά πάμε στη ρύθμιση της εικόνας. Εδώ βλέπουμε το μέγεθος που μπορούμε να προσαρμόσουμε την εικόνα του βιντεοπροβολέα μας ανάλογα εκεί που θα το τοποθετήσουμε. Χειροκίνητα, με τη βοήθεια του τηλεκοντρόλ. Βλέπουμε εδώ, μπορούμε να προσαρμόσουμε όπως θέλουμε την εικόνα σε μέγεθος. Προχωράμε και εδώ τώρα προσαρμόζουμε τις γωνίες, είτε κατ' ύψος είτε κατά πλάτος, πάλι με τη βοήθεια του τηλεκοντρόλ. Αυτά βέβαια γίνονται και αυτόματα από το βιντεοπροβολέα μας, αλλά μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε και χειροκίνητα. Όπως βλέπουμε και εδώ, ακολουθάμε την εικόνα και το προσαρμόζουμε όπως εμείς θέλουμε. Και βλέπουμε ότι ταιριάζει στον τοίχο μας τέλεια. Προχωράμε. Εδώ βλέπουμε τώρα τα διάφορα χαρακτηριστικά που περιέχει ο βιντεοπροβολέας μας, ο οποίος έχει αυτόματο αυτοφόκους, δηλαδή την ευκρίνεια τη φτιάχνει αυτόματα. Αυτόματα μπορεί να αποφύγει εκεί που προβάλλουμε την εικόνα μας τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται γύρω. Επίσης έχει αυτόματη ρύθμιση στο να, αν έχουμε καμιά συγκεκριμένη οθόνη, να προσαρμοστεί στην οθόνη το οποίο προβάλλεται η εικόνα μας. Μπορεί να φτιάξει τη γωνία της εικόνας μας αυτόματα, όπως βλέπουμε και εδώ στο βίντεο. Είναι τα οποία χαρακτηριστικά τα βλέπουμε σε πολύ πιο ακριβούς βίντεο προβολής. Bluetooth, μπορούμε να συνδέσουμε ό,τι θέλουμε, τη γλώσσα όπως είπαμε που δεν έχει ελληνικά. Και εδώ πάμε τώρα στην ποιότητα της εικόνας. Πώς θέλουμε να προσαρμόσουμε τα χρώματα της εικόνας. Θέλουμε να είναι πιο ζεστά, πιο παγωμένα, πιο... Οπότε τα ρυθμίζουμε. Επίσης, αν θέλουμε τα χρώματα να είναι έντονα, να είναι πιο απαλά, ή αν θέλουμε να τα ρυθμίσουμε από μόνοι μας, έχουμε όλες τις δυνατότητες να παραμετροποιήσουμε την εικόνα μας όπως εμείς θέλουμε και ανάλογα με τα δικά μας γούστα. Επίσης μπορούμε να προσαρμόσουμε και τον ήχο μας, αν θέλουμε να είναι κινηματογραφικό, αν είναι για σπορ, για μουσική, ό,τι μας αρέσει. Συνεχίζουμε με τις εισόδους, HDMI, USB, Android. Εδώ βέβαια να σημειώσουμε ότι ο προτζέκτορας μας τρέχει Android 9, οπότε βλέπουμε το περιβάλλον αυτό το οποίο εμπεριέχει όλα τα συνδρομητικά κανάλια, είτε YouTube, ό,τι εμείς θέλουμε, και επίσης μπορούμε να κατεβάσουμε οποιοδήποτε app που μπορεί να τρέξει στον προβολέα μας. Επίσης ο προβολέας μας έχει 1 GB RAM και 8 GB αποθηκευτικό χώρο. Εδώ μπορούμε να κάνουμε τα update μας και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του προτζέκτορα μας. Πάμε σιγά σιγά στο διασκεδαστικό κομμάτι. Αφού τελειώσαμε με τα χαρακτηριστικά και τις ρυθμίσεις, μπορούμε να παίξουμε YouTube. Βέβαια, τι άλλο θα μπορέσετε να δείτε στο YouTube παρά τεκόν κανάλι, όπως βλέπουμε και εδώ. Βλέπουμε το μέγεθος της εικόνας, την ευκρίνεια και τα χρώματα. Εδώ τώρα πηγαίνω κοντά για να δείξω πόσο μεγάλη είναι η εικόνα σε σχέση με μένα, για να καταλάβετε το μέγεθος της εικόνας ο οποίος προβάλλεται μέσα από το βιντεοπροβολέα μας. Τεκόν κανάλι. Πάντα. Επίσης τώρα, εκτός από YouTube, μπορούμε να αναπαράγει ο βιντεοπροβολέα μας οποιοδήποτε συνδρομητικό κανάλι, είτε Netflix, είτε της App TV. Πάμε να τον συνδέσουμε με HDMI και να μετατρέψουμε τις τηλεοπτικές μας παραγωγές σε κινηματογραφικές. Εδώ βλέπουμε The House of Dragons να βρίσκεται σε πλήρες μέγεθος κινηματογραφικό, όπως και του αρμόζει. Αν θέλετε τους δράκους να τους κάνετε σε μέγεθος Jurassic Park, δεν έχετε παρά να τους προβάλλετε μέσω του προβολέα Wambo Dali 1. Εδώ βλέπετε το μέγεθος. Και βλέπουμε και τα δρακόνια να πολεμούν μεταξύ τους. Βλέπουμε την ευκρίνεια της εικόνας, αξιοπρεπέστατη, και ζωντανά χρώματα, όπως βλέπουμε εδώ τη φωτιά. Παρόλο που το μέγεθος της εικόνας είναι στο μέγεθος περίπου στις 100 ίντσες.
με ένα τέτοιο μέγεθος εικόνας, νομίζω ότι απολαμβάνουμε οποιοδήποτε τηλεοπτικό περιεχόμενο σε κινηματογραφικό επίπεδο. Να σημειώσουμε ότι ο ήχος που αναπαράγεται είναι από τον ίδιο τούτο βιντεοπροβολέα, ο οποίος με τη βοήθεια των 2-5 βατ ηχείων έχουμε ένα πλούσιο, δυνατό, μπασάτο ήχο, ο οποίος μας καλύπτει τις μέσες ανάγκες μας. Όλο αυτό το πακέτο, είτε εικόνες και ήχο, νομίζω ότι μπορούν να μετατρέψουν το σπίτι μας σε έναν ιδιωτικό κινηματογράφο που μπορεί να απολαύσετε εσείς και η παρέα σας φυσικά. Η εικόνα νομίζω ότι μιλάει από μόνη της. Επίσης τώρα όσοι δεν ενθουσιάζονται πάρα πολύ με τα δρακόνια, τους δράκους, τα πατήματα εδώ, τους πολέμους, οι πότες και όλα τα συναφή, μπορούμε να παράγουμε οποιοδήποτε είδος ταινίας και να απολαύσουμε, όπως κοινωνικά, κομεντή, ρομαντικά και ό,τι άλλο θέλουμε εμείς και η παρέα μας. Η φωτεινότητα όταν είναι σε πλήρως σκοτάδι είναι αξιοπρεπέστατη, όπως βλέπουμε και στο βίντεο. Βέβαια όταν έχουμε ανοιχτά τα φώτα αχνοφαίνεται η εικόνα, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά ευδιάκριτη. Βέβαια σε πολύ έντονο φως δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα. Οπότε κυρίως προσανατολίζεται η προβολή μας με το συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε πολύ σκοτεινό δωμάτιο. Βέβαια, όπως βλέπουμε και εδώ, το δωμάτιο μας είναι σκοτεινό και η εικόνα είναι πάρα πολύ όμορφη, ευκρινής και ζωντανή. Πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας σε αυτό το κόνσεπτ και το εύρος τιμής μας δίνει ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε για να έχουμε τις προβολές μας, τις όμορφες προβολές ταινιών για το σπίτι μας. Αυτός λοιπόν είναι ο Wambo Daliwan, ένας βιντεοπροβολέας της Xiaomi, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φτηνός και προσιτός. Στα πλεονεκτήματα, πολύ όμορφος σχεδιασμός, ιδιαίτερα ποιοτική κατασκευή, γυάλινος φακός, κάμερες μπροστά για την αυτοβελτίωση της εικόνας, πληθώρα εισόδων από πίσω, USB, HDMI, μπορούμε να συνδέσουμε οτιδήποτε για την αναπαραγωγή του περιεχομένου που θέλουμε, πολύ χαμηλός θόρυβος λειτουργίας, ιδιαίτερα ψηλός και δυνατός μπασάτος ήχος που οφείλεται στα δύο ηχεία των 5W, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν αυτόνομο Bluetooth ηχείο. Συνοδεύεται από ένα πολύ όμορφο και ποιοτικό telecontrol, το οποίο βρίσκεται μέσα στη συσκευασία και μπορούμε να χειριζόμαστε τον βιντεοπροβολέα μας από απόσταση χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, και η τιμή του, η οποία κυμαίνεται περίπου από 100 έως 120 ευρώ. Στα μειονεκτήματα, σε αυτό το εύρος τιμής δεν βρήκα κανένα ιδιαίτερο μειονέκτημα για το συγκεκριμένο βιντεοπροβολέα. Το κυριότερο πράγμα, η ποιότητα της εικόνας και η αναπαραγωγή των χρωμάτων και η ευκρίνεια, νομίζω ότι είναι αξιοπρεπέστατη για αυτό το εύρος της τιμής που κοστίζει ο βιντεοπροβολέας. Τώρα, για να μην παρεξηγηθώ, κάθε προϊόν το οποίο παρουσιάζω στο κανάλι μου το έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα, οπότε η γνώμη που εκφέρω για το προϊόν έχει να κάνει με την εμπειρία χρήσης μου και μόνο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την αγάπη που μας δείχνετε μέσα από τα like, τις εγγραφές σας, ακόμα και τις παρατηρήσεις σας που με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη δύναμη να κάνουμε καλύτερα βίντεο για εμάς, αλλά πάνω απ' όλα για εσάς. Και όπως πάντα ξέρετε, έπετε συνέχεια.